σε όλας μαζί του τη θηλυτία. Για τους περισσότερους από εσάς όμως, ίσως αυτά να μην σήμαιναν τίποτα. Αναρωτιέστε γιατί. Γιατί απλούστατα εκείνη τη χρονιά γεννήθηκαν 58 αστέρια και φώναξαν τη ζωή σας με το γέλιο τους. Τις φωνές και το κλάμα τους. Εκείνα τα αστέρια λοιπόν βρίσκονται σήμερα μετά από 17 χρόνια εδώ μπροστά σας. Είμαστε εμείς οι 58 μαθητές της 3ης Λυκείου Πλατέως Κορυφής. Είμαστε εμείς που έτσι δυτικά ετοιμαζόμαστε να δασκαλίσουμε το μεγάλο σκαλοπάτι της ενηλικίωσης. Είμαστε εμείς που βρισκόμαστε πλέον μία ανάσα μακριά από μια ακόμα μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε, τις Πανελλήνιες. Σε αυτά τα 17 χρόνια, αγαπημένοι μας γονείς, κρατώντας μας από το χέρι, μας οδηγείτε στον δρόμο της ζωής. Στέκεστε δίπλα μας, στηρίζετε τα όνειρά μας, καθησυχάσετε τις ανασφάλειές μας, ικανοποιείτε τις ανάγκες μας και μας δείχνετε πώς να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα με το κεφάλι ψηλά. Παραμελείτε τα δικά σας θέλω για να μας εξασφαλίσετε ένα καλύτερο αύριο. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρετε να μας δυναμώνετε και να μας ετοιμάζετε για να ανοίξουμε τα φτερά μας και να κατακτήσουμε τον κόσμο όλο. Ίσως, βέβαια, σε αυτή την προσπάθεια έχετε πάντοτε βοηθούς και υποστηρικτές σας όλους τους υπερευτικούς που πέρασαν από τα μαθητικά μας χρόνια. Νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και φυσικά οι καθηγητές γυμνασίου και λυκείου. Όλοι τους έβαλαν και συνεχίζουν να βάζουν ένα λιθαράκι στο χτίσιμο που χαρακτηρίζει τις μόρφωσής μας. Ίσως το πιο σημαντικό ρόλο από όλους τους δασκάλους μας τον έχουν οι καθηγητές εταιρεών χρόνων του λυκείου. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο, αν όλοι με πολύ αγάπη και περίσσια φροντίδα, προσπαθούν να μας μεταδώσουν τις γνώσεις τους και να μας προετοιμάσουν όσο καλύτερα γίνεται για τις εξετάσεις που έρχονται. Και πιστέψτε με, το κάνουν καλά. Αμέτρητες είναι οι φορές που μας μάλωσαν, μας καλόπιασαν και μας προέκλεψαν να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Άρα και αναρρύθμιτες, οι ώρες που με συζητήσεις και αποπαραθέσεις μας βοήθησαν να διαμορφώσουμε ένα κέρδο και σταθερό χαρακτήρα και να αναπτύξουμε άμυνες και αντοχές για όλες τις δυσκολίες που βρήκαμε μπροστά μας. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την καινούργια διευθύντρια του σχολείου μας, την κυρία Παπαποστόλου, που στέκεται για αυτή πλάι μας και προτίθεται να καλύψει κάθε μας ανάγκη. Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε με πολύ αγάπη και στον παλιό μας μαθητή, τον κύριο Δωρακόπουλο, ο οποίος σήμερα λείπει για προσωπικούς του λόγους, αλλά για τέτοια χρόνια μας στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο. Τέλος, κυρίες και κύριοι, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την αποψινή της παρουσίας στο σχολικό μας χώρο. Ξέρουμε ότι όλοι μας αγαπάτε, μοιάζεστε και ανησυχείτε για μας. Σας υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μην σας απογοητεύσουμε. Θα ήθελα τώρα την κυρία Παπαποστόλου να μας πει δύο λόγια. Για μένα, κάθε τι από
απαιτεί πρόκληση, αλλά παράλληλα φέρει και δυσκολίες. Σε αυτή την προσπάθεια, από την πρώτη μέρα της ανάλυσης των κατηγοριών στο νέο σχολείο, έχω συμπαραστάτες, τους αγαπημένους μου μαθητές, τους εκλεκτούς συναδέλφους μου, τα μέλη του Συλλόγου Μονέων και Κυβεμόνων, τη Δημοτική Αρχή, τον κύριο Δήμο Ευαγγελίδη σήμερα, τον κύριο πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Γιορτή Στέφανο, που είναι μαζί μας, τον κύριο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον αντιδήμαρχο κύριο Χριστά, τον κύριο Γιωβανόπουλο, την κυρία Μάρθα. Τους ευχαριστώ όλους δημοσίως ένα προς ένα. Ζητώ τη συνεργασία όλων σας και στη συνέχεια του έργου μου προς όφελος των παιδιών σας, των παιδιών μας. Εύχομαι να είναι υγιείς, να έχουν μια δημιουργική χρονιά με τα καλύτερα αποτελέσματα για αυτά και να πραγματοποιηθεί το όνειρό τους η πολυήμερη εκδρομή. Με αυτόν τον κόσμο, παιδιά, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε τον προορισμό. Να ανακοινώσω ότι θα συμμετέχει προσωπικά και οικονομικά στην προσπάθεια που κάνει. Πρέπει να ξεκινήσω όμως, ακριβώς λόγω της κατάστασης, ερχόμενος στους γονείς, καλό κουράγιο και να προσπαθήσετε για το καλύτερο για αυτά τα 58 αστέρια που έχουν στην πλάτη μου. Το καλό του χρόνου να ευτυχίσουν οι γονείς σας που τόσα χρόνια προσπαθούν, αλλά και για του χρόνου να σας καμαρώσουν να πετυχαίνετε στην προσπάθειά σας και να περάσετε στα πανεπιστήμια μέσα από την καρδιά μας. Καλή επιτυχία. Θέλω βεβαίως να μην ξεχάσουν ότι για μια τέτοια μεγάλη προσπάθεια πρέπει να βοηθήσουν, να υποστηρίξουν οι βασικοί συντελεστές, οι καθηγητές και η κυρία Διευθύντρια. Εκ βαθέων προς όλες τις κατευθύνσεις. Καλό κουράγιο, καλή προσπάθεια και κάθε επιτυχία. Με το καλό χρόνια πολλά καλά Χριστούγεννα. Να περάσετε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους χορηγούς που μας στήριξαν την Δημοτική Θεάτρο, η οποία ήταν αρκετά μεγάλη. Πέρασε να παρουσιάζει με μεγάλη χαρά εμάς, τα παιδιά σας, την τρίτη ηλική πλάτη της κορυφής. Καλή διασκέδαση.
σας.